techblog.gr. Έχω στα χέρια μου το HTC One S με οθόνη 4,3 inches, ανάλυση σε 960x540 pixels και το HTC One X με οθόνη 4,7 inches, ανάλυση 1280x720 pixels. Εδώ έχουμε τεχνολογία οθόνης Super LCD 2 και εδώ Super AMOLED. Πάμε να κάνουμε μια σύγκριση στις οθόνες των δύο κινητών. Για αρχή βλέπετε ότι έχω βάλει full φωτεινότητα και στα δύο. Και βγαίνουμε να πάμε στο gallery να δούμε διάφορες φωτογραφίες που έχω περάσει και κάποια patterns. Ξεκινάμε λοιπόν από τα χρώματα. Αυτά τα χρώματα να πω είναι RGB, είναι JPEG μάλλον, εικόνες 1280x720. Και τις έχω δημιουργήσει σε πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφίας και είναι τα καθαρά χρώματα RGB, κίτρινο και πράσινο. Βλέπουμε λοιπόν την Super AMOLED δίπλα στην Super LCD 2 του One X. Κανένα από τα δύο λευκά δεν νομίζω ότι μας καλύπτει. Κλασικά του One S βγάζει αυτήν την πρασινίλα, ένα tint, μια απόχρωση πράσινου. Είναι κλασικό ιδίωμα όλων των οθονών Super AMOLED. Και δίπλα βλέπουμε στην Super LCD 2 να έχει ένα κάπως γκρι, να γκριζάρει λίγο το λευκό του, δεν είναι πεντακάθαρο λευκό. Το πιο λευκό, φωτεινό και ψυχρό, έτσι να βγαίνει άσπρο-άσπρο, το έχω δει στις Nova, της LG. Εκεί πέρα έχουμε πραγματικά πάρα πολύ έντονο και κατάλευκο λευκό. Συνεχίζω στο επόμενο. Τώρα, αν θα ποιο από τα δύο θα διάλεγα, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτό μου αρέσει γιατί μου φαίνεται στο μάτι πιο φωτεινό. Δεν ξέρω η κάμερα πώς το παίρνει. Αυτό πιο φυσικό. Στο μαύρο, εντάξει, δεν χρειάζεται καμία σύγκριση. Είναι ένα χρώμα το οποίο το ξεπερνάμε. Και πάντα η τεχνολογία AMOLED, είτε είναι απλή, είτε Super, είτε Plus, βλέπουμε ότι υπερτερεί, και τουλάχιστον υπερτερεί αυτή τη στιγμή με όλες τις άλλες τεχνολογίες οθονών. Πάμε στο κόκκινο. Στο κόκκινο, φυσικά πάρα πολύ έντονο και πλούσιο της Super AMOLED και φωτεινό. Στο One X θα έλεγα ότι είναι φυσικό και πάλι. Φυσικό και πάλι το χρώμα. Εδώ πέρα πιο εντυπωσιακό. Συνεχίζουμε στο μπλε. Το μπλε πάλι μία από τα ίδια. Πολύ φωτεινό και κορεσμένο και πλούσιο στην Super AMOLED. Εξίσου όμορφο και στην Super LCD 2 και πάλι θα έλεγα πιο φυσικό. Στο κίτρινο βλέπουμε ότι υπερτερεί η Super LCD 2. Στην Super AMOLED βγάζει μία πρασινίλα. Στο πράσινο φυσικά και η Super AMOLED υπερτερεί, κάπως έτσι λίγο αχνό της η Super AMOLED είναι υπερτερεί, λίγο αχνό της Super LCD 2. Και αυτά από χρώματα, παιδιά. Πάμε να δούμε μέσα και κάποιες φωτογραφίες. Να γυρίσω τα κινητά έτσι. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες φωτογραφίες HD. Να δούμε και εκεί πώς πάνε τα δύο κινητά. Παρατηρούμε ότι σε αυτή την εδώ πέρα τη φωτογραφία ότι βγάζει καλύτερη φωτεινότητα η Super LCD 2. Προσφέρει έτσι ένα πιο ωραίο βάθος. Βλέπετε εδώ πέρα ειδικά στις λεπτομέρειες του λουλουδιού με το μαύρο, το contrast, ένα καλύτερο βάθος η Super AMOLED. Και εδώ πέρα πάντα σε full φωτεινότητα και τα δύο κινητά. Εξαρτάται πώς θέλεις να δεις το ηλιοβασίλεμα. Είναι σαν να έχεις τραβήξει φωτογραφία με κάποιο φίλτρο μπροστά. Εδώ είναι λίγο νωρίτερα. Εδώ πέρα μερικά λεπτά αργότερα και προς τη δύση του ηλίου.
Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε ότι η Super AMOLED υπερτερεί και στην αντίθεση και στο βάθος πεδίου μέσα στη φωτογραφία, λίγο ξεθοριασμένα στη Super LCD 2. Γενικά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι σε φωτογραφίες οι οποίες είναι πολύ φωτεινές υπερτερεί η Super AMOLED, ενώ σε λίγο σκοτεινότερες υπερτερεί η Super LCD 2. Για παράδειγμα εδώ πέρα που έχουμε πάρα πολύ καλό φωτισμό, είναι μία από τις εξαιρέσεις που και οι δύο φωτογραφίες είναι πάρα πολύ καλές και στις δύο οθόνες. Εδώ πέρα για παράδειγμα βλέπουμε ότι είναι λίγο πιο σκούρα τα χρώματα, είναι πιο έντονα, πιο πλούσια, πιο πηχτά μπόλικα στη Super AMOLED, αλλά βλέπουμε ότι μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αν και σε κάποια σημεία χάνεται από το πολύ exposure, το φως, πάντως βλέπουμε μεγαλύτερη λεπτομέρεια εδώ. Εδώ πέρα είναι περιορέξεως. Σε αυτή νομίζω ότι κερδίζει η Super AMOLED. Βλέπετε στις πολύ φωτεινές κερδίζει η Super AMOLED. Στις λιγότερο φωτεινές προς σκοτεινές κερδίζει η Super LCD 2. Και εδώ πάλι εξαρτάται πώς το θέλει ο καθένας. Πιο κινηματογραφική, σαν card postal στη Super AMOLED του One S, πιο φυσική, σαν να έχει τραβήξει με φωτογραφία μια 7-10 MP την παραλία που έχει πάει το καλοκαίρι. Φαίνεται στην Super LCD 2 του One X. Στα κεράσια, εντάξει, τα ίδια. Βλέπουμε εδώ πέρα το μπορντό, πόσο πιο... βέβαια δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι το πρώτο χρώμα που έχει φωτογραφηθεί, αλλά επειδή φαίνεται ότι είναι μπορντό, βλέπουμε στην Super AMOLED ότι φαίνεται πάρα πολύ καλύτερο και ότι είναι, δηλαδή το background πίσω είναι όλο γεμάτο το ίδιο χρώμα αυτό το μπορντό, ενώ εδώ πάνω λιγάκι έτσι γίνεται σαν κεραμιδί. Εδώ πάλι βλέπουμε ότι που είναι φωτεινή, αυτό που λέγαμε πριν, η Super LCD 2 χάνει κάποιες λεπτομέρειες, η Super AMOLED τις διατηρεί. Όλα αυτά, και ενώ ήμασταν με πλήρη φωτεινότητα, πάμε όπως είμαστε εδώ να το βάλω στο αυτόματο και για τα δύο, τις βλέπετε πως σκοτεινιάζουν, και πάμε γρήγορα να επαναλάβουμε τα προηγούμενα τεστ, αλλά δεν θα σταθούμε τόσο αυτή τη φορά, απλά θα τα περνάω. Ας τα αφήσω έτσι, ok. Τέλεια. Και πάμε και στις φωτογραφίες. Ας το γυρίσω, ας τα βάλω και έτσι. Βλέπετε ότι τα πηγαίνει καλύτερα η Super AMOLED του HTC One S. Σαφώς και τα πηγαίνει καλύτερα. Νομίζω ότι βρίσκεται στο στοιχείο του αυτή τη στιγμή, στο στοιχείο της, σε αυτόματη φωτεινότητα. Και σε ό,τι αφορά γωνία θέασης, πάμε να το δούμε και λίγο έτσι, μέχρι που φτάνει το κάθε ένα, και από εδώ. Ωραία. Και πάμε να δούμε και του One S. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη γωνία θέασης η Super AMOLED. Ναι, νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη.
Και από εδώ. Αυτά. techblog.gr. Μια μεγάλη κόντρα σε δύο πολύ καλά κινητά. HTC One X με οθόνη 4,7 inches. Super LCD 2, ανάλυση 1280x720 pixels και HTC One S, οθόνη Super AMOLED 4,3 inches, 960x540 pixels. Νικητής, αυτός που θα επιλέξετε εσείς. Bye bye!